Λοιπόν, επιστροφή εδώ από το πιεστήριο για να καλησπέρισουμε την κυρία Φόφη Γεννηματά. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είναι μαζί μας. Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Αλλά νομίζω ότι σήμερα είναι με την ιδιότητα του πλέον της υποψήφιας αρχηγού, πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, που κάνει αύριο και την κεντρική προεκλογική της συγκέντρωση. Να το πω εγώ δημοσιογραφικά εντελώς, στο Ζάπιο. Σωστά. Τώρα αυτά είναι δημοσιογραφικά. Δημοσιογραφικά το λέω εγώ. Το Ζάπιο. Γιατί ξέρετε, ειδικά ο κύριος Κουρίς. Αλφόνσος Βιτάλης μαζί μας, συγγνώμη, Αλφόνσος Βιτάλης μαζί μας, ο συνάδελφος που ξέρει και καλά τα θέματα του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, τι λέγατε. Λέω ότι ο κύριος Κουρίς ξέρει πάρα πολύ καλά πόσο θεσμική είμαι. Ναι, γι' αυτό το είπαμε εμείς δημοσιογραφικά. Οι υποψηφιότητες κατατίθενται στο συνέδριο. Προφανώς. Και εμείς οφείλουμε όλοι να σεβόμαστε αυτά που έχουμε αποφασίσει. Αλλά τυπικά δεν είστε υποψήφια, ουσιαστικά όμως το ξέρουμε όλοι ότι είστε και ότι αύριο είναι μια συγκέντρωση που κάνετε στο Ζάπιο. Μάλιστα, με σύνθημα ή μάλλον ο τίτλος της ομιλίας για το ΠΑΣΟΚ που ενώνει, για το ΠΑΣΟΚ που αλλάζει. Νομίζω και ότι και έχουμε ανάγκη στο ΠΑΣΟΚ και την ενότητα και την αλλαγή. Την αλλαγή την έχετε σίγουρα και την νέα αρχή την έχετε σίγουρα, τουλάχιστον από ό,τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Νομίζω ότι δεν έχει και παρακάτω από αυτό το οποίο βιώνει αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ δημοσκοπικά. Μπορεί και να έχει, δεν ξέρω. Κοιτάξτε. Αλλά η λογική λέει ότι πρέπει να αρχίσει μια πορεία που να είναι προς τα πάνω. Έτσι, πια. Γιατί όσο κατέβηκε, κατέβηκε, λένε πολύ. Πιστεύω ότι η δημοκρατική παράταξη είναι πάρα πολύ μεγάλη. Στο παρελθόν το ΠΑΣΟΚ κατάφερε να την εκφράσει και γι' αυτό ηγεμόνευσε στο πολιτικό σκηνικό, ναι, στο πολιτικό χάρτη για πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Είναι προφανές ότι αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ από μόνο του δεν μπορεί να εκφράσει το σύνολο αυτής της παράταξης. Όμως είναι αναγκαίο μέσα από αυτή την προσπάθεια ανασυγκρότησης του χώρου να ξεκινήσουμε μια προσπάθεια ενότητας της συνολικής παράταξης. Γι' αυτό λέω για το ΠΑΣΟΚ που ενώνει. Επομένως, νομίζω ότι μπορούμε να λειτουργήσουμε ως καταλύτης μέσα στην προσπάθεια ανασυγκρότησης του ΠΑΣΟΚ για ένα διάλογο με όλες τις όμορες δυνάμεις, με όλες τις δυνάμεις, τα πρόσωπα, τις κινήσεις, τα κινήματα που προσδιορίζονται σε αυτό το χώρο. Επομένως, είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ανασυγκρότηση του ευρύτερου χώρου του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Όμορες δυνάμεις, εγώ που δεν ξέρω το καλά, ρεπορτάζ όπως ο Μάκης και ο Αλφόνσος του ΠΑΣΟΚ, όταν λέτε όμορες δυνάμεις, τι εννοείτε, γειτονικές δυνάμεις, ποια είναι η γειτονική δύναμη του ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή, από αυτές που υπάρχουν, για να μην μιλάμε γενικά. Ναι, ναι, βεβαίως. Εννοώ καταρχήν την Δημάρ, εννοώ το ποτάμι, και εννοώ και βεβαίως ανθρώπους και στελέχη που βρίσκονται είτε αποστασιοποιημένα, είτε περιθωριοποιημένα, είτε προσδοκούν, περιμένουν κάτι, περιμένουν ανέβμα ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να αλλάξει. Επομένως, έχουμε μία μοναδική ευκαιρία μπροστά μας για ένα εξαντλητικό διάλογο. Η βάση για αυτό το διάλογο δεν μπορεί να είναι άλλη από μία πρόταση για το σχέδιο ανασυγκρότησης για τη χώρα, γιατί έτσι κανείς γίνεται χρήσιμος, συγκεκριμένος. Δεν μπορούμε να είμαστε περιορισμένοι και κλεισμένοι στο καβούκι μας. Δεν μπορούμε να μιλάμε οργανωτίστικα. Η πολιτική πρέπει να είναι μπροστά. Έχουμε χρόνια που δεν παράγουμε πολιτική και επομένως τώρα έχουμε μια σημαντική όμως, ευκαιρία. Πώς, τι έπτυξε και από 48% κατέβει στο 14% και τώρα μόλις και κατάφερε να ξεπεράσει τον πίκη το 3%. Μπορεί να γίνει σε αυτός ο κόσμος, γιατί έφυγε. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι ο λόγος για τον οποίο φτάσαμε σε αυτό το ποσοστό δεν είναι ένας. Είναι σύνθετοι οι παράγοντες, είναι πάρα πολλές οι αιτίες. Μπορώ να αναφερθώ συνοπτικά, αν θέλετε, κύριε Κουρή. Καταρχήν πιστεύω ότι πληρώσαμε το ότι διαχειριστήκαμε την κρίση μόνοι μας. Αυτό θεωρώ ότι ήταν και ένα πολιτικό λάθος. Εμείς είμαστε ένα κόμμα πατριωτικό. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούσαμε να το βάλουμε στα πόδια, να εγκαταλείψουμε την προσπάθεια της χώρας, όπως έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση από εμάς. Όμως οφείλαμε να αναδείξουμε και τις ευθύνες της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης Καραμαλή, από το 2004 μέχρι το 2009, και οφείλαμε να υποχρεώσουμε και τις άλλες δυνάμεις που βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στο Κοινοβούλιο να αναλάβουν ευθύνες, να συμπράξουν, γιατί η κρίση, το πιστεύω και θα το λέω διαρκώς, χρειάζεται εθνική συνεννόηση. Εμείς τους επιτρέψαμε να κρυφτούν πίσω από μας, να σηκώσουν τη σημαία αντιμνημόνιο, πρώτη η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Σαμαράς, και αυτό το πληρώσαμε και εμείς, αλλά κυρίως το πλήρωσε η πατρίδα μας, το πλήρωσαν οι πολίτες με πολύ μεγάλο κόστος.
Και θέλω να το εξηγήσω αυτό, γιατί το θεωρώ πολύ σημαντικό. Πριν απ' όλα, όταν ένα κόμμα όπως η Νέα Δημοκρατία σηκώνει τη σημαία αντιμνημόνιο και ναρκοθετεί την εθνική προσπάθεια, υπονοώντας ότι υπάρχει μια συνωμοσία, ότι υπάρχει ένας εναλλακτικός δρόμος που εμείς για κάποιο λόγο δικό μας δεν ακολουθούμε, αυτό σημαίνει ότι το πρόβλημα γίνεται τεράστιο. Ακόμα μας ακολουθεί αυτή η σκιά. Ακόμα προσπαθούμε να βγάλουμε από πάνω μας αυτή την εντύπωση. Και στη συνέχεια έρχεται η Νέα Δημοκρατία και μας πηγαίνει σε δύο αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις το 12, διεκδικώντας την εξουσία και την αυτοδυναμία, μεγαλώνοντας το δημοσιονομικό κενό και το κόστος που με μέτρα πλήρωσαν οι Έλληνες. Έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ και κάνει ακριβώς το ίδιο. Οδηγεί τη χώρα σε εκλογές γιατί θέλει την εξουσία και σήμερα μεγαλώνει το δημοσιονομικό κενό μετά από όλους αυτούς τους μήνες της αβεβαιότητας και της καθυστέρησης και κλείνουν το μάτι ξαναμιλώντας για εκλογές στο βάθος την ώρα που μεγαλώνει το δημοσιονομικό κενό και το κόστος θα έρθει να το πληρώσει πάλι ο ελληνικός λαός. Ναι, αλλά δώσατε στήριξη στη Νέα Δημοκρατία, στη δεξιά. Κάμε τον αρχηγό, τον κ. Σαμαρά. Γιατί να μην αρχηγός ο κ. Βενιζέλος. Και πώς εξηγείτε ότι μια Νέα Δημοκρατία κρατάει ένα 27-28% και το Πασόκ έπεσε στο 4%. Κάτσε σε εκλογές. Γιατί πληρώνει, ναι, πληρώνει. Και αν μου επιτρέπετε, επειδή έτσι έχει ανοίξει και τα καλά η πολιτική κουβέντα. Απλώς δεν έχουμε ολοκληρώσει τους λόγους για τους οποίους έχουμε φτάσει εδώ. Εγώ δεν το ξεχνάω, το κρατώ και θα επιστρέψουμε. Θα σας απαντήσω όμως. Μου κάνει εντύπωση το εξής. Έχουμε 1, 2, 3, 4, αν έχουμε 3 σωστά εκλογικές αναμετρήσεις από το Μάιο του 12 έως τώρα, συν οι ευρωεκλογές. Η συντριπτική πλειοψηφία των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ μετατοπίζεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Και εσείς εδώ λέτε τώρα για όμορες δυνάμεις απευθυνόμενοι... Ποτάμι Δημάρ. Ποτάμι Δημάρ. Και κάποια ανένταχτη. Και κάποια ανένταχτη. Αυτό κατάλαβα δηλαδή, εγώ, ναι. Η δεξαμενή αυτή... Περίμενα να ακούσω κι εγώ αυτό που λέει ο... Η δεξαμενή αυτή... Και αυτούς που έχουν πάει ήδη στο ΣΥΡΙΖΑ. Πώς προσεγγίζετε και δεύτερον... Αν αντιλαμβάνομαι καλά και σε συμπλήρωση της ερώτησης του Μάγκη... Αν αντιλαμβάνομαι καλά... θα χρειαστούν κάποιες πολιτικές για να επαναπροσεγγίσετε αυτόν τον κόσμο. Είστε αποφασισμένοι να κάνετε ρήξη με αυτές τις πολιτικές που ακολουθήσατε μέχρι τώρα. Όχι μόνο απλά ότι πήγατε και γίνατε, όπως λένε χαρακτηριστικά, να την πω την έκφραση, η ουρά του Σαμαρά για της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά είστε αποφασισμένοι να κάνετε μια ρήξη με τις πολιτικές αυτές που σας οδήγησαν σε αυτό το σημείο που σας οδήγησαν. Και χάσατε τον προοδευτικό κόσμο, τη μεσαία τάξη που ήταν οι ψηφοφόροι σας. Θα σας απαντήσω. Ξεκινάω από τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς συνεργαστήκαμε με τη Νέα Δημοκρατία γιατί αυτό ήταν εθνική ανάγκη όταν έγινε. Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Εμείς δεν καταφέραμε αυτό να το αναδείξουμε. Δεν εξηγήσαμε ότι ερχόμασταν από δύο αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δεχόταν να μπει σε μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας και επίσης δεν δεχόταν να σχηματίσει η κυβέρνηση της αριστεράς με δική μας στήριξη και τότε βέβαια δεν θα χρειαζόταν να συμμετέχει στην κυβέρνηση ένα κόμμα ακροδεξιό, οι ανεξάρτητοι Έλληνες, γιατί μόνο με τη δική μας στήριξη θα μπορούσε να κάνει τη δική του κυβέρνηση. Απλά δεν θέλανε τότε να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά. Εμείς αυτό δεν το είπαμε στον ελληνικό λαό. Και δεν καταφέραμε στη συνέχεια να αναδείξουμε ούτε τις προσπάθειες που κάναμε στο εσωτερικό αυτής της κυβέρνησης, τα λιγοστά στελέχη του ΠΑΣΟΚ και οι βουλευτές που έδωσαν αγώνα στη Βουλή για να σώσουν ό,τι μπορούσαν από το κοινωνικό κράτος. Η προγραμματική συμφωνία που είχε γίνει δεν υλοποιήθηκε και δεν αναδείχθηκε η δική μας προσπάθεια. Για παράδειγμα, προσωπικά έδωσα πάρα πολύ μεγάλη μάχη κόντρα στην Τρόικα για να σωθούν τα ελληνικά αμυντικά συστήματα και μάλιστα με τρόπο όχι απλά πολιτικής συμφωνίας αλλά με τεκμηριωμένη πρόταση για το πώς μπορεί μια επιχείρηση να μην είναι ελληματική, να μην πληρώνουν τα ελλείμματα οι Έλληνες φορολογούμενοι πολίτες και ταυτόχρονα να μην χυθεί αίμα εργαζομένων. Για την ΕΑΒ, έτσι. Από ό,τι ξέρουμε. Πέρασε αυτό λοιπόν, προς τα έξω. Πέρασε όμως. Δεν καταφέραμε να δείξουμε ότι το ΠΑΣΟΚ προσπάθησε μέσα από εκεί να κάνει μεταρρυθμίσεις με προοδευτικό πρόσημο, γιατί αυτό είναι που πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα. Έρχομαι στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί είπατε πριν ότι δεν τον συμπεριλαμβάνω στο κομμάτι της κεντροαριστεράς. Όχι ΣΥΡΙΖΑ, γιατί σαγκώνω και κόσμο δεν πιστεύω, δεν πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με τα δείγματα που έχει δώσει μέχρι σήμερα στον τρόπο διακυβέρνησης
είναι ένα κόμμα της κεντροαριστεράς. Και δεν πιστεύω ότι και οι ίδιοι θέλουν να ανήκουν σε αυτό το χώρο. Νομίζω ότι αυτοπροσδιορίζονται και άρα δεν χρειάζεται εμείς να τους βάλουμε καμία άλλη ταμπέλα. Ως πουρα αριστερά λέτε δηλαδή. Βεβαίως. Μα νομίζω ότι και οι ίδιοι το δηλώνουν. Δεν έχουν δώσει κανένα δείγμα ότι είναι σοσιαλδημοκράτες, ότι ανήκουν στο χώρο αυτό ή ότι θέλουν να κάνουν μια τέτοια στροφή. Επομένως, γι' αυτό είπα ότι εμείς απευθυνόμαστε στη μεγάλη βάση αυτής της παράταξης που είναι διάσπαρτη. Και έχει πάει και ο ΣΥΡΙΖΑ ένα κομμάτι. Βεβαίως έχει πάει στο ΣΥΡΙΖΑ, μα εμείς έχουμε σχεδόν εκχωρήσει την κοινωνική μας βάση στο ΣΥΡΙΖΑ. Και ξέρετε, εγώ συναντώ συνέχεια ανθρώπους αυτή την εποχή που μου λένε, εγώ είμαι ΠΑΣΟΚ, ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ από θυμό ή ψήφισα Νέα Δημοκρατία από φόβο ή ψήφισα Ποτάμι γιατί δεν ήθελα να ψηφίσω κάτι από αυτά, αλλά δεν μου λέει κανείς ήμουν ΠΑΣΟΚ. Μου λένε είμαι ΠΑΣΟΚ. Έχουμε λοιπόν ευθύνη απέναντι σε όλους αυτούς τους ανθρώπους να ανασυγκροτηθούμε και να δώσουμε μια άλλη πολιτική πρόταση. Κύριε Βιτάλη, είπατε πριν, είστε αποφασισμένοι να κάνετε τη ρήξη με τις πολιτικές που ακολουθήσατε και σας οδήγησαν στην ρήξη της σχέσης σας με την κοινωνική βάση που σας στήριζε. Εγώ θα μιλήσω ξεκάθαρα. Υπάρχουν δύο πράγματα. Υπάρχει η εθνική στρατηγική, η οποία ακολουθήθηκε από το ΠΑΣΟΚ και ακολουθείται μέχρι σήμερα από όλες τις δυνάμεις και από το ΣΥΡΙΖΑ και από τους ΑΝΕΛ, που τι λέει, συνεργασία με τους εταίρους, παραμονή στην Ευρωζώνη, αντιμετώπιση της χρεοκοπίας. Αυτό είναι η εθνική στρατηγική. Αυτή τη χάραξε το ΠΑΣΟΚ και αυτό πρέπει να μας πιστωθεί. Είναι ένα δεύτερο σκέλος το περιεχόμενο των συμφωνιών, οι μεταρρυθμίσεις που είναι ένα πράγμα, οι προοδευτικές μεταρρυθμίσεις και ένα δεύτερο, η βίαιη δημοσιονομική προσαρμογή που επιβλήθηκε γιατί δεν δόθηκε ποτέ ο χρόνος στην κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ να εξαλείψει 25,5 δις έλλειμμα και γι' αυτό χτυπήθηκε τόσο πολύ η μεσαία τάξη. Από εκεί και πέρα. Θα μπορούσαν να περθούν τέτοια τα λεφτά και χωρίς να μπούμε στο μνημόνιο. Εγώ δεν ξέρω. Εγώ δεν ξέρω κανέναν που μας τα δάνειζε, όχι, κύριε Κουρή. Όχι, στο Πεντελικό. Έγινε δεν συσκέψη. Και τότε η Goldman Sachs, που είναι εκεί συνάδελφοι. Είχε εδώ ο επικεφαλής Goldman Sachs. Ναι, κοιτάξτε, εγώ δεν γνωρίζω κανέναν που να είναι διατεθειμένος ακόμα και σήμερα να δανείσει την Ελλάδα και μάλιστα σήμερα πολύ λιγότερα ποσά. Γι' αυτό εξακολουθεί ο κύριος Τσίπρας να βρίσκεται σε αυτή την εξαντλητική διαπραγμάτευση όλους αυτούς τους μήνες με τους εταίρους, γιατί δεν κατάφερε να βρει εύκολη χρηματοδότηση για τη χώρα από καμία άλλη πηγή. Έχει διαψευστεί αυτό ότι θα μπορούσε η Ελλάδα να δανειστεί από κάπου αλλού και σας θυμίζω ότι τότε. Από τις αγορές που δεν τα πήραμε. Ότι τότε δανειστήκαμε 240 δις και σήμερα αναζητά πολύ λιγότερα αυτή η κυβέρνηση και όλους αυτούς τους μήνες, σχεδόν 5 μήνες, δεν μπορεί να τους βρει. Λοιπόν, επειδή είστε σε ένα πολύ λεπτό σημείο, στο οποίο θα ήθελα εγώ να κάνω μια μικρή παρέμβαση απλώς, γιατί είναι στην περίοδο του Γιώργου Παπανδρέου, για αυτή την περίοδο μιλάμε, ο οποίος είναι εκτός ΠΑΣΟΚ, έχει επιλέξει το δικό του δρόμο, τον κομματικό. Θα ήθελα να ζητήσω επ' αυτού κάτι μόλις επιστρέψουμε για το θέμα του κ. Γιώργου Παπανδρέου και ενδεχομένως αν έχει κάποιο ρόλο να διαδραματίσει στην πορεία της κεντροαριστεράς, γιατί δεν τον αναφέρατε καθόλου ούτε το κόμμα του, έστω και με αυτά τα μικρά τα πολύ χαμηλά ποσοστά που συγκεντρώνουν τα δημοσκοπικά. Ναι, σχεδόν δεν εμφανίζεται, ούτε και η Δημάρ πολύ εμφανίζεται όμως δημοσκοπικά, αλλά την ανέφερε. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και αμέσως μετά επιστρέφουμε.